Πολλά νεύρα έχουν οι Γερμανοί με την Ελλάδα. Η χώρα μας επιτέλους αγόρασε μαχητικά, ενώ ψάχνει την επόμενη φρεγάτα για το πολεμικό ναυτικό. Αυτές οι κινήσεις της Αθήνας ενόχλησαν το Βερολίνο και οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται από την καγκελαρία απασφάλισαν ξανά κατά του ελληνισμού. Το γερμανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, τα Αγγεσάου, αναφέρει τα εξής. Η Ελλάδα αισθάνεται ότι απειλείται από την Τουρκία και εξοπλίζεται συνεχώ. Η Αθήνα αποφάσισε να δαπανίσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ την στιγμή που η Ελλάδα πριν λίγα χρόνια βρισκόταν σε μνημόνια. Ενώ τώρα ελέω πανδημία και πάλι η Αθήνα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Ενώ έχουν ένα βουνό χρέου, θέλουν όπλα. Οι Γάλλοι στηρίζουν ξεκάθαρα την Ελλάδα, ενώ ο πληθυσμό τη παρά τα προβλήματα θέλει να ενισχυθούν οι ένοπλε δυνάμει, αναφέρει το άρθρο. Είναι προφανέ πω το Βερολίνο δεν θέλει την Γαλλία στη Μεσόγειο, ενώ έχει δυσαρεστηθεί που έμεινε εκτό εξοπλιστική πίτα. Από την άλλη, όμω, η Τουρκία θα πάρει και τα υποβρύχια και τα εξαρτήματα που τη λείπουν για τα Ταν Καλτάι. Μην ξεχνάμε πω η Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και ο Πρωθυπουργό τη Βουλγαρία Μποϊκο Μπορίσοφ ήταν οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιτάχθηκαν ανοιχτά στι κυρώσει κατά τη Άγκυρα. Είναι ξεκάθαρο πλέον πω η Γερμανία ηγείται τη ομάδα που στηρίζει τον Ερντογάν εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βερολίνο θέλει μέσω των διαπραγματεύσεων να ελέγχει Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αντιθέτω, το Παρίσι επιλέγει την στρατικοποίηση διότι γνωρίζει αρκετά καλά πω εάν περάσει του Ερντογάν, τότε η Γαλλία αυτομάτω βγαίνει εκτό παιχνιδιού. Τι πρέπει να κάνει η Αθήνα, απλά πράγματα. Να επαναρχίσει άμεσα διάλογο σε φόλη τη ύλη Ελλάδα-Γαλλία, που θα αφορά το σύνολο τη Αμυντική Συμφωνία των Δύο Χωρών και φυσικά τι γαλλικέ υπερσύγχρονες φρεγάτε που είναι υποψήφιε για ένταξη στον ελληνικό στόλο, στέλνοντα με αυτόν τον τρόπο ένα ηχηρό μήνυμα σε Βερολίνο και Άγκυρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.